Γιατί σήμερα το πρωί δώσατε έναν τέτοιο τόνο σε σχέση με τη διαγραφή του κυρίου Αντώναρου? Γιατί δηλαδή αισθανθήκατε την ανάγκη να πείτε ότι εγώ δεν ζήτησα τη διαγραφή κανενός? Σας είχε προσάψει κανείς αυτή τη μομφή ότι ζητήσατε εσείς? Νομίζω ότι σήμερα όλες οι εφημερίδες του Μεγάλου Μαξίμου, από την Αυγή, το Έθνος και την Εφημερίδα Ακτών, στα πρωτοσέλιδά τους λένε με κοινή γραμμή, προφανώς με Μεγάλο Μαξίμου, τον κύριο Κρατερό, ότι περίπου εγώ έδωσα την εντολή να διαγραφεί ο κ. Αντώναρος. Το οποίο είναι απολύτως ψευδές. Εγώ δεν μπορώ να διαγράψω κανένα την Δημοκρατία. Αυτή είναι δυνατό που έχει μόνο ο πρόεδρος τα θεσμικά όργανα του κόμματος. Αλλά και γενικώς εγώ έχω μια άποψη ως προς τα θεσμικά ότι εχθρός μας δεν μπορεί να κάνει κανένα δημοκράτη. Μάλιστα. Θεωρείτε, και θα έρθω στην ουσία της υπόθεσης, για την οποία εσείς τουλάχιστον σε όλους τους τόνους, με το δικό σας σκεπτικό, έχετε πει αυτά που έχετε πει. Θεωρείτε όμως ότι από αυτή την ιστορία προκύπτει ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία? Θα σας το πω ευθέως. Σε σχέση με τη λεγόμενη καραμαλική πτέρυγα, δεν μιλάω για τον Καραμαλή, την καραμαλική πτέρυγα. Δεν προκύπτει απολύτως κανένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα απ' όλα, ως προς την ουσία του ζητήματος, μέχρι να έχει παρουσιαστεί το παραμικρό στοιχείο εμπλοκής πολιτικού, παρά μόνο κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις τριών μαρτύρων δημοσίου συνθέτων, λέγονται προστατευμένων μαρτύρων, οι οποίοι καταθέτουν και οι τρεις χωρίς όμως να λένε ότι γνωρίζουν, ότι τα πήγαν οι ίδιοι, ότι τα είδαν να τα παίρνει, αλλά ότι ακούσαν, ότι πιστεύουν, ότι γνωρίζουν από μέσο τρίτου. Άρα δεν υπάρχει κανένα απόλυτο στοιχείο παρά μόνο να ζητήσει να μου πείτε την ευθέτω καθενής. Η Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως αραγής. Πρέπει να σας πω ότι δέχομαι ασταμάτητα μηνύματα συμπαράσταση και δημόσια σχεδόν από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδος. Δεν βλέπω κανένα ζήτημα ενότητας Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω ότι αυτή η δοκιμασία σφυριλατεί την ενότητα της παρατάξεως εκ περαιτέρω. Μάλιστα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τον κύριο Βλάχο, θα σας πει κάποιος? Κοιτάξτε, ο Γιώργος ο Βλάχος έκανε ένα σκεπτικό. Το έκανε με πολύ ήπιο τόνο. Εγώ δεν υιοθετώ αυτή την πολύ οξία κριτική που ασκήθηκε εναντίον του. Ήταν πολύ προσεκτικός. Εξέφρασε ένα σκεπτικό, πολύ σεβαστό εκ μέρους μου. Διαφωνώ με αυτό, προφανώς. Έχω άλλη αντίληψη. Και θα δω και ποια είναι. Εγώ, αν θεωρούσα ότι έχω κάνει κάτι που θα μπορούσε να εκθέσει τη Νέα Δημοκρατία, θα είχα πάρει κατευθείαν από μόνο μου. Θεωρώ ότι αν όμως οποτεδήποτε ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει ένα ψευδομάρτυρο για να στοχοποιήσει ένα πολιτικό αντίπαλο χωρίς κανένα στοιχείο, αυτό ο πολιτικό αντίπαλο παρετείται, τότε στην πραγματικότητα του έχουμε δώσει το όπλο για να διαλύσει πολιτικού αντιπάλου. Γι' αυτό ο μοναδικό λόγο τον οποίο δεν πρέπει να έχουμε έτσι. Αλλιώς δεν με νοιάζει καρέκλα καθόλου. Κύριε Αντιπρόεδρε, σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τον πολιτικό κόσμο, θα έρθω. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, γιατί έχετε θητεύσει Υπουργός Υγείας, αν πέρα από όλα όσα ακούγονται αυτή τη στιγμή, υπήρξε θέμα, όπως υπήρξε και σε άλλες χώρες, με τη συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρεία, την Novartis. Υπήρξε θέμα? Κοιτάξτε, προφανώς θα υπήρξε, αλλά επειδή θέλω να είμαι πάντα καθαρός, δεν μπορώ να σας πω ότι έχω γνώση ότι η συγκεκριμένη έκανε κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι κάνουν όλες οι άλλες. Πιθανόν και να το έκανε τελικά, και εγώ να μην το είχα αντιληφθεί. Αλλά γενικά ο χώρος του φαρμάκου είναι ένας χώρος εξαρτήσεων, σε κάποιο βαθμό διαφθοράς, επηρεασμού. Έτσι δουλεύει αυτή η αγορά, όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Πάμε τώρα σε αυτό που εσείς έχετε στην πρώτη γραμμή, στο μικροσκόπιο σας αφορά άλλωστε, αφού στη δικογραφία υπάρχει αναφορά στο όνομά σας. Είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση. Ναι. Έχετε πει σε όλους τους τόνους ότι κατά τη γνώμη σας αυτή είναι μια στημένη υπόθεση με ψευδομάρτυρες. Ναι. Το ερώτημα είναι αν ισχύει αυτό, σε αυτό το στήσιμο μετέχουν και δικαστές, γιατί πώς αλλιώς θα συμβεί? Εντάξει, θα σας πω ένα πράγμα που το ζητήναν πολύ έντονο στο κόμμα σήμερα και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Διαβάζω το διαβιβαστικό της κυρίας Αγγελέως, της κυρίας Δημητρίου, το διαβιβαστικό που στείλει στη Βουλή. Το διαβιβαστικό δεν έχει 10 ονόματα, έχει 11 ονόματα. Αλλά ακούστε τι κάνει. Λέει Σαμαράς, Μέρας, Βενιζέλος, Γεωργιάδης, Λοβέρδος, Σαλμές, Λικουρέτζος, Κουλουμπού, εντάξει τα 10, και τον Υπουργό Υγείας περίοδο 15-16. Ο Υπουργός Υγείας 15-16 ο Κουρουμπλής. Δεν λέει τα 10 και Κουρουμπλής. Λέει τα 10 και ο Υπουργός Υγείας 15-16. Γράφοντας το διαβαστικό αυτό το πράγμα, ίσως ήταν και ο λόγος τελικά που βρέθηκε εκεί ο Τσελακόπουλος, για να βρουν έναν τρόπο να συναγραφεί ο Κουρουμπλής και να περάσει τα μαλακά. Στην πραγματικότητα, κοινή γνώμη έμεινε με την εντύπωση, κυρία Ξένια Δημητρίου, κυρία Αγγελέα Βαρυβάγου, έστειλε στη Βουλή 10 πολιτικούς. Ενώ η κυρία Δημητρίου έστειλε στη Βουλή 11 πολιτικούς. Και ακούω τον κύριο Τσίπρα θα μιλήσει στην Ολυμπιακή Βάση λίγο για 10 πολιτικούς. Ναι, αλλά ο διαβαστικός της αγγελίας είναι για 11 πολιτικούς.
Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σαφές και φαντάζομαι ότι ειδικά το όνομα του Υπουργού Υγείας του κ. Κουρουπλή εντάσσεται με βάση τη μηνυτήρια αναφορά που μας είπε εδώ. Όχι μόνον, είναι πράγματι η μηνυτήρια αναφορά του δελτίου του 2015 που για μένα είναι κολοσσιαίο σκάνδαλο. Εκεί κερδίσαν πολυεθνικές και όλες οι πολυεθνικές τουλάχιστον 100 εκατομμύρια. Και θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί έγινε. Αλλά μέσα στην δικογραφία πέρα τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Λεβάτη και ένα φάκελο. Υπάρχει ένα σώμα στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, εσείς πού κλείνετε τελικώς? Πρέπει να συσταθεί μια προκαταρκτική επιτροπή, μπορεί να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα επιτροπή? Ποια πιστεύετε? Όλα, η υπάρχουσα επιτροπή είναι εξεταστική. Η εξεταστική ερευνά μια περίοδο, αλλά δεν έχει ως στόχο την άσκηση ποινικής δίωξης. Προκαταρκτική έχει ως στόχο την άσκηση ποινικής δίωξης. Είναι διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Από τη στιγμή που αισθάνεσαι ως φάκελος από την εισαγγελία στη Βουλή, έστω και με τις ψευδομαρτυρίες αυτές, κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να μην συσταθεί αυτή η επιτροπή. Πρέπει να συσταθεί. Πρέπει όμως, κατά τη γνώμη μου, να τηρηθούν δύο βασικές υποθέσεις. Η πρώτη, να μπουν και οι 11 υπουργοί. Ωραία, σας διαβάσω, όχι 10. Και φυσικά το δεύτερο είναι ότι οι μάρτυρες θα έρθουν να καταθέσουν. Και δεν μπορούν να καταθέσουν με κουκούλα. Θα έρθουν να πούν, θα πει η κυρία Τάδε, δεν λέω το όνομά της, και έχει διαρρέσει στη δημοσιότητα, θα πει η κυρία Τάδε, συγγνώμη. Εγώ ξέρω ότι ο Γιάννης πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ σε βάλιτσα γιατί έδωσε 65 εκατομμύρια ευρώ στην Αβάρτη. Θα ανοίξω εγώ τις πληρωμές του οποίου οι βουλευτές θα είναι εκεί και θα τις διαβάσουν μία-μία τις πληρωμές στην Αβάρτη. Εγώ αποδεικνύω δεν έδωσαν ποτέ 65 εκατομμύρια στην Αβάρτη με υπουργεία μου, ουδέποτε συμβεί αυτό. Θα το λέω δηλαδή, έχω πάρει τα στοιχεία όλα, δεν είναι θεωρητικό, τα έχω στα χέρια μου. Και αυτό είναι ύπισμα. Ο κ. Γιάννης δεν πήρε, δεν έδωσε 65 εκατομμύρια στην Αβάρτη. Επιμένει στον ισχυρισμό σα. Εκεί δεν μπορεί να το πει. Πολύ περίεργο. Μπορεί η Επιτροπή αυτή της Βουλής, εμείς δεν το ξέρουμε, θεσμικά θέλω να μου το πείτε, να ζητήσει αυτούς τους, όπως τους είπατε, τους προστατευόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος να έρθουν με ονοματεπώνυμο στη Βουλή? Βεβαίως, η Επιτροπή μπορεί. Φυσικά εκεί είναι η υποψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και υποπτεύομαι ότι δεν θα ψηφίσει η υποψηφία κάτι τέτοιο. Αν το ρωτάτε τομικά, αν μπορεί, βεβαίως. Μάλιστα. Τώρα, θα σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Γεωργιάδη, βάζετε το χέρι στη φωτιά για όλους? Βέβαια, αυτό είναι ένα που το κάνω συχνά. Βάζει το χέρι σπιτιά καταρχά για τον εαυτό σου. Γιατί βεβαίω δεν είσαι πάντα μαζί με κάποιον άλλον. Οφείλαμε να σου πω στην προκειμένη περίπτωση. Από το μέγεθο του φαντασιακού των κατηγοριών για μένα, αλλά και από το ήθο του φαντασιακού για του άλλου, θα έλεγα ναι, βάζει το χέρι για όλου. Ακούτε γιατί το λέω. Πάμε στον κύριο Αβραμόπουλο. Τι λέει ο μάρτυρα ο οποίο τον καταδίδει, ο κύριο Σαράφησα. Κάνουν υπολογισμό εμβολίων και αίματο. Και καταλήγει. Για μια τόσο μεγάλη δουλειά πιστεύω ότι δεν μπορεί η μίζα να κάτω από 40 εκατομμύρια. Προσέξτε. Δεν λέει πήρα Αβραμόπουλο 40 εκατομμύρια, μπήκε στον τάδε λογαριασμό στην Ελβετία, πήγαν από και πήγαν στα Κέιμαν, γυρίσαν τα Κέιμαν, πήγαν ξέρω εγώ στην Κύπρο. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάτω από 40 εκατομμύρια. Μα συγχωρείτε αγαπητέ. Αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε σε ένα καφενείο. Δεν θα κάνει ένα καφενείο. Μπορεί να λέει ένα πιστεύω ότι ο ένα θα πήρε, να λέει ένα πιστεύω ότι ο άλλο θα πήρε. Αλλά σε μια μαρτυρική κατάσταση, μια εισαγγελέα, είναι δυνατόν να δέχεται εισαγγελέα αυτό το πράγμα? Πιστεύω ότι είχατε πάρει λιγότερο από 40 εκατομμύρια. Εγώ αυτό το θεωρώ εξωφρενικό. Εάν αγαπητέ κύριε Σαχίνη, επιτρέψουμε με το πιστεύω να κατηγορούνται και να διασύρονται άνθρωποι, να μείνει στην Ελλάδα όρθιο τίποτα, πιστέψτε με. Κύριε Αντιπρόεδρε, κατηγορήστε ή ο δικαστής, θέλω να μας το διευκρινίσετε, θεσμικά τα ξέρετε καλύτερα, ή ο δικαστής από τη στιγμή που συναντάει το όνομα του X πολιτικού, του Σαχίνη πολιτικού, ας πούμε έτσι, για να μην παρεξηγηθεί και κανείς, είναι υποχρεωμένος να το στείλει στη Βουλή? Όχι, λάτε. Καλά, δεν κατηγορούμε. Κανείς δεν κατηγορείται. Mm-hmm. Ο λόγος που δεν κατηγορούμε στην πρώην Υπουργή είναι γιατί ο μόνος που μπορεί να ασκήσει δίωξη εναντίον μας είναι η Βουλή. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ασκήσει δίωξη εισαγγελέα. Εδώ έχει συμβεί μας κάτι το οποίο ομολογώ ότι εμένα με έχει κλονίσει. Όπως την εμπιστοσύνη μου στην κυρία του Λουπέκη. Και θα πω και ποιο είναι. Σύμφωνα με το άρθρο 16, όταν ένα εισαγγελέα πέσει πάνω στον όνομα υπουργού, προσέξτε, δεν έχει δικαίωμα να ψάξει τον υπουργό. Ναι. Πέσει. Παρεπίπτον δηλαδή ζήτημα γίνεται. Αν ο Έλληνα έχει πέρα ένα μάρτυρα να καταθέσει για μία υπόθεση και ο μάρτυρα εμπλέκει το όνομα του υπουργού, πρέπει αμέσως να στείλει το φάκελο στη Βουλή. Αυτή είναι η έννοια του αμελητή. Mm-hmm. Για μένα, για να μην μιλήσω για άλλου. Η μάρτυρας αυτή η περίφημη κυρία Κελέση, λέω το όνομα που έχει στη δικογραφία, έτσι δεν θέλω να πω, να αναφέρει 6 Νοεμβρίου.
από τις 6 Νοεμβρίου μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, οι εισαγγελίες πέφτουν δεκάδες φορές μαρτυρικές γραφές από αυτούς τους τρεις μάρτυρες. Δεκάδες. Στέλνει χαρτί στο FBI με τα ονόματά μας, κάνοντας έτοιμα να σε FBI να ψώσουν άδεια να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του FBI για να ψάξει τον Άδωνο Γεωργίου. Λέω όχι, δεν είναι αυτό, δεν. Με συγχωρείτε. Οι εισαγγελίες δεν είχε δικαίωμα να τα κάνουν αυτά. Και οι εισαγγελίες έπρεπε να το στείλει αμέσως. Αν πείτε, και τι να κάνει, να σταματήσει, να αναλαμβάνει το Σύνταγμα. Και το ξέρει και οι εισαγγελίες. Ξέρετε πώς το ξέρουμε, το ξέρει. Στην περίπτωση του Πάνου Καμένου, που είναι ο άλλος φάκελος που είχε στη Βουλή τα βλήματα, ναι. Μόλις ο πρώτος μάρτυρας είπε Πάνος Καμένος, έκλεισε το φάκελο και δεν βγει. Γιατί δεν έκανε. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, ο παραγωγός Μεσάζων, προσλήθηκε την κυρία Τουλουπάκη στην αγγελία. Θα και δεν είχε. Είπε ότι είμαστε εμείς. Γιατί η κυρία Τουλουπάκη δεν περίμενε τρεις μήνες λοιπόν, όπως περίμενε λοιπόν στο Βάρτη, να βρει τον κύριο Παπαδόπουλο και να καταδέχεται τον Παπαδόπουλο. Γιατί και τέτοιο αμέσω. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι. Παραλαβαίνετε ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άρα λέτε ότι εδώ ήταν αλακάρτη αντιμετώπιση. Το ενδεχόμενο. Μια περίπτωση. Συνεχίζει η κυρία Τουλουπάκη να παίρνει καταθέσεις για πρώην υπουργούς επί τρίμηνο. Στην άλλη περίπτωση θα πατάει την πρώτη κατάθεση. Αυτό είναι λογικό αυτό. Κύριε Αντιπρόεδρε, να σας ρωτήσω, δεν το ξέρω. Μήπως επιχειρούσε να ενοποιήσει δικογραφία για όλα τα ονόματα ή δεν ισχύει αυτό. Δεν έχει δικαίωμα το κάνει. Δεν έχει δικαίωμα. Όταν συναντήσεις. Μάλιστα. Για να καταλάβετε, το αίτημα της κυρίας Τουλουπάκη προς το FBI νομικά είναι ανεπίτρεπτο. Δεν μπορεί να το ζητήσει αυτό. Κύριε Αντιπρόεδρε, θέλω να μου πείτε. Επειδή έχετε εμφανίσει στοιχεία για την περίοδο της δικής σας θητείας ως Υπουργός Υγείας, ναι, για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, τη μείωση του τζίρου. Ναι. Η ανταπάντηση, να το πω έτσι, στην πολιτική κονίστρα είναι ότι ναι, αλλά αυτές οι μειώσεις δεν σημαίνει ότι αποκλειστικά αφορούν την Νοβάρτης. Μα βεβαίως, γιατί δεν είχαν προλάβει να ακούσουν όλα με τα επιχειρήματα, εφόσον δεν τα είχα εγώ συγκέντρωση. Η Νοβάρτης, σας λέω σήμερα, τα έχω σκεφτεί όλα. Είχε επιθυμεί με το χαμηλότερο τζίρο των τελευταίων 10 ετών, σήμερα έχει διαψηθεί ο τζίρος της. Είχε το χαμηλότερο μερίδιο αγοράς, σήμερα έχει διαψηθεί το μερίδιο αγοράς της και τις μεγαλύτερες ζημίες είναι τα χέρια. Είναι βάλτη συγκεκριμένα, γενικά. Συγκεκριμένα. Αυτά δεν είναι γραπτά, δεν τα λέω από το μυαλό μου, είναι δεδειγμένα. Από τον ΕΟΠΗ, από τους λογισμούς της Νοβάρτης, από τον ΣΟΕ, από το Σύνδεμο Φαρμακευτικό Βιομηχανίων Ελλάδα. Έχετε ένα σχόλιο. Δεν μπορώ να φανταστεί, κύριε Σαχίνη, είμαι λίγο τυχερός σε αυτό. Βλέπω τώρα, εγώ δεν είχα ασχοληθεί ειδικά με την Νοβάρτης. Εγώ ασχολούσα μια πολιτική γενικά για το φάρμακο. Γινόταν τώρα να ψάξω τα στοιχεία τα ειδικά για την Νοβάρτης, για να δω τις επιπτώσεις της πολιτικής μου στην Νοβάρτης, είναι σαν να ήξερε ότι μια μέρα θα με κατηγορούσε γι' αυτό. Γιατί έχω κάνει τόση ζημιά σε αυτή την εταιρεία, που όταν τα ακούω θα λέει καλά, καθόλου για να κατηγορήσει. Μάλιστα. Έχετε ένα σχόλιο για το γεγονός ότι η πραγματική έκρηξη φαρμακευτικής δαπάνης είναι την περίοδο 2-4-2-10 και από αυτή την περίοδο το άρξαστε είναι, θα το πω έτσι σχηματικά, από την περίοδο Υπουργίας Αβραμόπουλου και όχι πριν. Δεν έχω κανένα σχόλιο σε αυτό, δεν είμαι εγώ εισαγγελέα, δεν ξέρω γιατί έγινε. Έναν του δαπάνη την περίοδο εκείνη πάρα πολύ μεγάλη, αλλά δεν υπονοώ με αυτό κάτι. Μάλιστα. Γενικά είχε ξεχυλώσει δαπάνη στο κράτος μας, προοδευτικά, όχι μόνο εκείνη την περίοδο, ενώ από το 80 και μετά δαπάνη λίγο ανέβαινε. Μάλιστα. Φτάνουμε στο διατάφτα, κύριε Γεωργιάδη. Τι εκτιμάτε σε σχέση με την όλη υπόθεση και κυρίως θέλω να απαντήσετε στον απλό Έλληνα πολίτη που σου λέει. Εγώ δεν ξέρω, okay, ο Γεωργιάδης έχει τα στοιχεία του. Ωραία. Και καλόπιστα, αν θέλετε. Το ερώτημά μου είναι όμως, όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που ακούγαμε πάρτι στον χώρο της υγείας, δεν υπήρξε, δεν είναι κανείς υπεύθυνος. Όχι, δεν είναι. Προφανώς και υπήρξε. Το πάρτι στον χώρο της υγείας. Εγώ το έλεγα ως υπουργός το πάρτι. Το πάρτι όμως, σε όλο τον κόσμο, όσον αφορά την Νοβάρτης, για να μην πάμε, μιλάμε γενικά, αφορά την εμπλοκή της εταιρείας με τους γιατρούς. Που είχαν στα χέρια τους το συνταγωγολόγιο. Σε καμία χώρα του κόμματος δεν αφορά πολιτικούς. Μόνο στην Ελλάδα. Μήπως θα σας πει κάποιος γιατί στην Ελλάδα χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει τώρα, αλλά εγώ επειδή ακούσα αυτό το επιχείρημα, μα είναι μια διεθνής έρευνα. Ναι. Δεν μπορεί σε 23 χώρες να μην έχουν βρει κανένα πολιτικό και στην Ελλάδα να βρουν 11. Κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει. Η αίσθησή σας λοιπόν είναι ποια για αυτή την υπόθεση, κύριε Γεωργιάδη. Και μπορεί να πέσει πάρα πολύ γρήγορα και με πάταγο, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Γρήγορα και με πάταγο. Είναι διαδικαστικά μια γρήγορη διαδικασία αν συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή και με τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε πλευρά. Θέλω να πω, ή αισθάνεστε ότι μπορεί να τραβήξει μέχρι και όταν για θα έρθει. Για το καλό της δημοκρατίας δεν πρέπει να τραβήξει. Θα είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία, αφήστε με εμένα, να έχουμε δύο πρώην πρωθυπουργούς, ένα πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ένα διοικητή τραπέζι Ελλάδα, ένα επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
για τόσο μακρόχρονο οικοδιάμεπο υποαμφιβολία. Δεν είναι σωστό.